Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ένατη τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε σήμερα 5 Μαρτίου 2019. Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να αναγνώσει τα ονόματα των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. Αγγελουδάκης Ματθαίος. Παρόν. Βέζος Λάζαρος. Παρόν. Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη. Παρούσα. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Απών. Κασιμάτη Μαρία. Απούσα. Κατσαρεβάκης Ιωάννης. Παρόν. Κομινός Γεώργιος. Απών. Κορώνης Μινάς. Παρόν. Στάθη Ελένη. Παρούσα. Μαρουλίδους Μέλα. Παρούσα. Φατσέα Ιωάννα. Παρούσα. Μεγαλοκονόμος Νικόλαος. Απών. Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης. Απών. Πρωτοψάλτης Αντώνιος. Παρόν. Σουρίζα Χαρίας. Απών. Φατσέας Δημήτριος. Απών. Χάρος Εμμανουήλ. Απών. Ευχαριστούμε τον κύριο Γραμματέα. Διαπιστώνεται απαρτία. Ευχαριστούμε η σημερινή συνεδρίαση, όπως αναφέραμε, ότι είναι τακτική και ειδική, η οποία θέμα της είναι η κατάρτιση σχεδίου πίνακας τοποθεσίας Δήμου Κηθήρων για το έτος 2019. Έχουμε την επάνωδό της μετά από αναβολή, την οποία είχαμε την Παρασκευή σε τακτική πάλι επίσης συνεδρίαση, στην 1η Μαρτίου. Επανερχόμαστε γιατί η αναβολή της ήταν πάλι λόγω απαρτίας. Σήμερα ευτυχώς έχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας, στη συζήτηση του θέματος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πριν να προχωρήσουμε στο θέμα. Ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Ήθελα να ρωτήσω και να προτείνω μάλλον ότι τελειώνοντας και αυτή η θητεία, θα έπρεπε να έχει γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο ανοιχτή συγκέντρωση με απολογισμό των πραγμάτων. Αν είναι δυνατόν, να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Θα γίνει αυτό που λέτε. Καλημέρα καταρχήν και από μένα. Χρειάζεται να πάρει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποια επόμενη συνεδρίαση για να ορίσει το χώρο στον οποίο θα γίνει. Εγώ θα προτείνω να είναι το συνεδριακό κέντρο στα Φράτσια για να μπορέσει να έρθει και κόσμο, γιατί εδώ μέσα λόγω μικρή αίθουσα δεν χωράνε. Στη συνεδρία του απολογισμού τοποθετούνται δημότε, τοποθετείται όποιο θέλει και νομίζω ότι ο χώρο εδώ δεν ενδείκνεται για αυτή τη δουλειά. Σε επόμενη συνεδρίαση ή σε παραπάνω θα έρθει η εισήγηση. Θα προτείνουμε μια ημερομηνία γύρω στα μέσα Απριλίου να γίνει αυτό και να είναι ένα απολογισμό πεπραγμένο για το σύνολο τη δημοτική περίοδου. Διότι μπορεί ο νόμος να προβλέπει ετήσιο απολογισμό, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είναι δυνατόν πάντα να γίνει ο ετήσιος απολογισμός. Οι περισσότεροι μήμοι και μεγαλύτεροι από εμάς κάνουν έναν κάθε 2 χρόνια, έναν κάθε 3 κτλ. Εμείς θα κάνουμε έναν απολογισμό για το σύνολο της θητείας από 1η Ιανουαρίου του 2014 και προτινόμενη ημερομηνία θα είναι λίγο πριν το Πάσχα, ώστε να έχουμε και περισσότερο κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή λείπουν αρκετοί. Αλλά θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση ή σε παραπάνω, θα έρθει η εισήγηση για τον ορισμό του χώρου. Επίσης, δύο πράγματα να πω. Ότι 20 Μαρτίου ξεκινάει η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Leader για τις ιδιωτικές επενδύσεις και η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι 10 Ιουνίου. Υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, χτες δεν θυμάμαι πότε, μπορείτε να το δείτε γιατί το υλικό έχει όλο αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής. Η ενίσχυση για την μεταποίηση και για τον τουρισμό αγγίζει το 75%, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και το δεύτερο είναι ότι επίσης σε δελτίο τύπου του Δήμου που αναρτήθηκε σήμερα υπάρχει η ιστοσελίδα η ειδική, την οποία φτιάξαμε για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μπορεί ο καθένας και θα προτείνω και προτρέπω τον καθένα σας και τους αιρετούς και τους μη αιρετούς, τους πολίτες δηλαδή, να μπουν να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μια στρατηγική για την βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων στο νησί και ουσιαστικά τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Και γι' αυτό επίσης υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου, μπορείτε να τα δείτε όλα σήμερα. Απλά σας ενημερώνω, έγιναν οι εκδηλώσεις τώρα πριν λίγες μέρες, είχαν επιτυχία κατά την άποψή μου και συμμετοχή του κόσμου και είναι η αρχή μιας διαδικασίας για ένα μεσομακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την καθημερινότητα. Συμπεριλαμβάνει τον χωροταξικό σχεδιασμό, τις συγκοινωνίες, τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία στη Βόρεια Ευρώπη είναι κατάκτηση εδώ και 20 χρόνια. Στην Ελλάδα έρχονται πάντα καθυστερημένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Άλλος κύριος συνάδελφος.
και να πούμε στο θέμα μας, που είναι, όπως προείπα, η κατάρτιση σχεδίου πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Κηφίρων για το έτος 2019. Όπως ξέρετε, προέρχεται από λήψη απόφασης και συγκρότηση της, του σχεδίου όλου αυτού από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία βέβαια και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη της. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Δήμου μας, τον προϊστάμενο του Δήμου μας, τον κύριο Κασιμάτη Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ και έλαβε μέρος και γενικότερα προτεστάτησε σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ για να μας αναλύσει και αν χρειαστεί να κάνουμε και ερωτήσεις. Δεν έχω να πω κάτι. Ο πίνακας τοποθεσίας, όπως ξέρετε, είναι μια τυπική υποχρέωση όλων των Δήμων. Ουσιαστικά είναι η κατανομή των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου ανά μήνα. Είναι ένας, γι' αυτό λέγεται και πίνακας τοποθεσίας. Δεν τηρείται πάντα, σπανίως θα κατατηρείται, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα ή τα έξοδα. Συνήθως η νησιωτική είναι τα περισσότερα έσοδα, για παράδειγμα, τα έχουν το καλοκαίρι, που έρχεται ο κόσμος να πληρώσει. Ό,τι ερώτημα θέλετε, επί του πίνακα τοποθεσίας, ο οποίος είναι απαραίτητος όμως για να πάρουμε αύριο μεθαύριο την έγκριση του προϋπολογισμού, τον κύριο Κασιμάτη, που είναι ο Διευθυντής του Δήμου, τον ευχαριστώ και εγώ για τη συμβολή του. Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Όχι, ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι μια ανάλυση των εσόδων και των εξόδων σε μηνιαίους στόχους, τριμηνιαίους κτλ. Υποτίθεται ότι ο Δήμος θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το πίνακα. Δεν είναι πάντοτε βέβαια εφικτό για αυτούς τους ακριβούς λόγους που είπε ο Δήμαρχος. Τα έσοδα πολλές φορές επηρεάζονται είτε από την έλλειψη ρευστότητος που έχουν οι δημότες, είτε και από άλλους παράγοντες όπως είναι οι ρυθμίσεις. Πολλές φορές, ας πούμε, ψηφίζεται ένας νόμος για τη ρύθμιση οφειλών, αυτό αυτομάτως επηρεάζει και την ροή των εσόδων του Δήμου. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, τα έξοδα πάλι μπορεί να επηρεαστούν είτε από την καθυστέρηση έγκρισης κάποιων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τα έργα, είτε από άλλους παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε υποχρεωμένοι να τον συντάξουμε αυτό το πίνακα. Ο πίνακα συντάσσεται ακριβώς όπως συντάσσεται και ο προϋπολογισμός, με την ίδια διαδικασία, δηλαδή κατόπιν προτάσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έχει γίνει. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εκριθεί και ανέβει στη διάρκεια. Και σύμφωνα με αυτή την απόφαση, έχει συνταχθεί το σχέδιο του πίνακα και εσείς σήμερα καλείστε, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, για την επικύρωση αυτού του πίνακα στο τοποθεσίας. Με την ευκαιρία να σας πω ότι τα έσοδα του Δήμου βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει ο Δήμος να έχει ένα χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των 4 εκατομμυρίων και είναι έσοδα τα οποία προέρχονται από κατά βάση δημοτικούς πόρους, γιατί τα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή τα έσοδα από την περιφέρεια κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν προηγηθεί στον προϋπολογισμό, διότι αυτά είναι έσοδα τα οποία θα περιέλθουν στο λογαριασμό του Δήμου και θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό όταν υπάρξουν σχετικές συμβάσεις και κατά την πρόοδο των εργασιών ενός έργου. Επομένως, το χρηματικό υπόλοιπο αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι κατά το πλείστον υπόλοιπο που προέρχεται από τα τακτικά και τα έκτακτα έσοδα. Τα ίδια όμως έσοδα του Δήμου. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με τον πίνακα τοποθεσίας, μπορώ να σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κασιμάτη. Κάποιος ο κύριος συνάδελφος. Ο κύριος Δήμαρχος, κάτι να πει. Αυτό που σας είπε ο κύριος Κασιμάτης με τις ρυθμίσεις είναι κάτι το οποίο ναι μεν είναι θετικό για τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης δηλαδή μπορεί να μπει σε μία ρύθμιση 100 ή 120 δόσεων, τώρα περιμένουμε να ψηφιστεί από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά είναι ουσιαστικά κακό για το Δήμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν οι οφειλές σπάνε σε 100 δόσεις, για παράδειγμα, των 20 ευρώ το μήνα, λογιστικά ο Δήμος φαίνεται ότι έχει έσοδα, αλλά πραγματικά δεν τα έχει. Οπότε έχει και θετικό αντίκτυπο και αρνητικό, κυρίως όμως αρνητικό στο Δήμο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να συμμαζευτούν οι οφειλές,
σήμερα που μιλάμε σε σχέση με τις οφειλές τις οποίες παραλάβαμε το 2014, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε εισπράξει πάνω από το 60-70% των οφειλών παρελθόντων ετών, με σημαντικότερες οφειλές εκείνες της ίδρυσης. Και γι' αυτόν τον λόγο και το χρηματικό υπόλοιπο βρίσκεται περίπου στα 4 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος, ειδικά τα προηγούμενα δύο έτη, έχει πληρώσει σε πραγματικές δαπάνες πάνω από 3,5 εκατομμύρια το έτος. Σε πραγματικές δαπάνες. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά. Άρα φαίνεται ότι και τα έργα γίνονται και οι πληρωμές πραγματοποιούνται. Δεν υπάρχει οφειλές ουσιαστικές, δεν έχει ο Δήμος, πέρα από κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες είχαμε διαδικαστικό πρόβλημα και τώρα το λύσαμε, όπως είναι οι οφειλές της φωτιάς για παράδειγμα. Αυτό θα λυθεί τώρα μόλις τρέξει ο προϋπολογισμός, θα πληρωθούν αμέσως όλοι στους οποίους χρωστάμε. Και παράλληλα και εκταμιεύουμε ποσά τα οποία καλύπτουν το σύνολο των δαπανών και το ταμιακό υπόλοιπο δεν πέφτει. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια συνετή οικονομική διαχείριση. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους και την οικονομική υπηρεσία. Και ως τελευταίο στοιχείο να σας δώσω, το έχουμε γράψει κιόλας, ότι το 2014 παραλάβαμε ένα προϋπολογισμό της τάξης περίπου των 6,5 εκατομμυρίων ετησίως και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 12. Και με τις νέες χρηματοδοτήσεις που έχουμε πάρει είμαστε πολύ περισσότερο. Δηλαδή στην πρώτη αναμόρφωση ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί ουσιαστικά, γιατί και το ταμιακό υπόλοιπο έχει αυξηθεί από την ημέρα σύνταξής του, αλλά υπάρχουν και νέες χρηματοδοτήσεις. Δεν έχω κάτι άλλο. Κάποιος, ο κύριος Αγγελιουδάκης. Εγώ θέλω απλά να επισημάνω τόσο απλά για να ακουστεί και αυτός προς τους δημότες ότι οι όποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά καιρούς είναι απαραίτητο και αναγκαίο να παρακολουθούνται. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια ρύθμιση στην υπηρεσία του Δήμου, η οποία μπορεί να είναι και 120% πόσο θα ισχύσει η επόμενη, αλλά εάν δεν παρακολουθείτε, δηλαδή αν ένας μήνας έχει μια παύση, μια διακοπή, δεν παρακολουθείτε λοιπόν η ρύθμιση, οπότε είναι και εις βάρος του οφειλέτη, αλλά και εις βάρος του Δήμου που δεν εισπράττει από εκεί πέρα χρήματα. Κατά τα λοιπά, να πω και εγώ ότι η στοχοθεσία είναι ένα πολύ επίπονο και βασανιστικό εργαλείο, ας το πούμε, τόσο ως προς τη σύνταξη και την εφαρμογή του, διότι πολλές φορές δεν μπορείς να το υλοποιήσεις επακριβώς. Όμως, αφού είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την έγκριση του προϋπολογισμού, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε και αυτή την απόφαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Αγγελιουδάκη. Οπότε νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το φάσμα των ερωτήσεων, συζητήσεων, απαντήσεων κλπ. Οπότε φτάνουμε στην ώρα της ψήφισης του θέματος. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να επικυρώσει βασικά, έτσι, και να ψηφίσει την κατάρτιση σχεδίου πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Κηφίρων για το έτος 2019, όπως συντάχθηκε και κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται λοιπόν στην ψήφιση του σχεδίου αυτού πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2019. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, το θέμα εξαντλήθηκε, η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Σας ευχαριστώ.